υπάρχει μια συζήτηση περί δημόσιου συμφέροντος κοινού καλού. Αλήθεια, υπάρχει δημόσιο συμφέρον σε μια ταξική κοινωνία και σε ένα αστικό κράτος? Υπάρχει κοινό καλό σε μια ανταγωνιστική κοινωνία αντιθέσεων? Δηλαδή, είναι το ίδιο το καλό των επιχειρηματιών με το καλό των εργαζόμενων? Συμβαδίζουν και συμπίπτουν ή είναι αντιφατικά και συγκρουόμενα ζητήματα? Από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι ή θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων ή τα συμφέροντα των εργαζόμενων και του λαού. Γιατί, όπως λέει ο λαός μας, δύο καρπούζια δεν χωράνε κατά την ίδια μας σκαλή. Και το αστικό κράτος δεν είναι ένα ουδέτερο κράτος, δεν είναι ένα φιλολαϊκό κράτος. Είναι ένα κράτος το οποίο υπερασπίζεται τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Θωρακίζει την εξουσία της άρχουσας τάξης. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι φανερό ότι ο συλλογικός καπιταλιστής στο αστικό κράτος, με όλες του τις ενέργειες, θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και τις ανάγκες του. Και από πότε δεν είναι το κέρδος ο κινητήριος μόχλος μιας εταιρείας? Οι εταιρείες δουλεύουν για το κέρδος, άμεσα αλλά και μεσοπρόθεσμα. Και μόνο αυτό τους ενδιαφέρει. Και το κέρδος βέβαια δεν είναι κάποιος τεχνοκρατικός όρος, είναι μια κοινωνική σχέση, η οποία πηγάζει από την εκμετάλλευση του εργαζόμενου. Τα ερωτήματα, λοιπόν, είναι πρωτοφανές αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση με τη συγκεκριμένη σύμβαση, που καταρχάς θα έπρεπε να γίνει μια αναλυτική συζήτηση και όχι με τη διαδικασία κύρωσης συμβάσεων. Γιατί επί της ουσίας δεν είναι συμβάσεις. Αλλά είναι πρωτοφανή τα μέτρα τα οποία φέρνει σήμερα η κυβέρνηση. Δεν τα έχουν φέρει άλλες κυβερνήσεις παρόμοια ζητήματα? Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση? Επιβεβαιώνει το χαρακτήρα ακριβώς. Ότι είναι μια αστική κυβέρνηση που όλες τις επιλογές εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου. Πού είναι το πρωτοφανές? Γιατί πάντοτε, ιστορικά και στη χώρα μας, αλλά όχι μόνο στη χώρα μας, παντού, το κράτος αγοράζει ακριβά από τους ιδιώτες πολιτική προμηθειών ή πουλάει πολύ φθηνά στους ιδιώτες. Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό? Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδιωτικοποιηθεί τι ήτανε? Σε όλη τη διάρκεια της περίοδου την οποία εξετάζουμε, μπορούμε να εξετάσουμε και σε βάθος χρόνου, ήταν επιχειρήσεις οι οποίες ενδιέφεραν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, σχετίζονται με τις στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση των αγορών. Και πουλούσε κερδοφόρες επιχειρήσεις, βεβαίως κερδοφόρες επιχειρήσεις πουλούσε, αλλά πουλούσε και ζημιογόνες με επιδότηση. Δηλαδή, η πράξη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να ιδιωτικοποιήσει τον Τρένοσέ για 45 εκατομμύρια, δίνοντας ταυτόχρονα κάθε χρόνο στον ιδιώτη επιχειρηματία στη Φεροβία Ντελοστάτο 50 εκατομμύρια ως επιδότηση για τις άγονες γραμμές, τι είναι? Παραχώρησε σχεδόν δωρεάν την Τρένοσέ στους Ιταλούς. Ή αυτό που έρχεται τώρα, το 30% που θα μπει στο χρηματιστήριο των μετοχών, δεν ήταν μέσα στη σύμβαση την τροποποίηση που είχε κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2017, όπου παρέτεινε για 20 χρόνια ακόμη την παραχώρηση του αεροδρομίου του Ελευθερίου Βενιζέλος και είχε δεσμευθεί να μεταφέρει το 30% στο χρηματιστήριο? Για ποιο σκοπό το έκαναν τότε? Και σήμερα αυτή την σύμβαση ολοκληρώνει την υλοποίησή της η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας και άλλα κίνητρα και άλλα προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους, στο φαντς αυτό, το συνταξιοδοτικό που εκμεταλλεύεται τον Ελευθέριο Βενιζέλος. Να λοιπόν τι είναι αυτά τα συνταξιοδοτικά φαντς. Όχι βέβαια για την ψυχή της μάνας δεν δουλεύουν, για το κέρδος σχετίζονται και αυτοί πιέζουν όσο το δυνατόν περισσότερο να αποσπάσουν περισσότερα κέρδη. Και το Ελευθέριος Βενιζέλος, όπως λειτουργούσε μέχρι τώρα, δεν ήταν ένα ιδιωτικό αεροδρόμιο? Ένα ιδιωτικό αεροδρόμιο που το οποίο έχει παραχωρηθεί σε ιδιώτες. Πανάκριβο αεροδρόμιο με ψηλά τέλη και ταυτόχρονα με απάνθρωπες εργασιακές σχέσεις. Εντατικοποίηση εργασίας, εργολαβικοί εργαζόμενοι στο Ελευθέριος Βενιζέλος και μια σειρά άλλα τέτοια ζητήματα που αυτά θα επεκταθούν και το επόμενο διάστημα ακόμη περισσότερο. Ποιο είναι λοιπόν το περίεργο το οποίο κάνει η κυβέρνηση σήμερα
Σήμερα η κυβέρνηση, στα πλαίσια της πολιτικής απελευθέρωσης των αερομεταφορών, ολοκληρώνει ακόμη περισσότερο την ιδιωτικοποίηση των υποδομών του αεροδρομίου Ελευθέρωσης Βενιζέλος. Τα υπόλοιπα αεροδρόμια τα οποία θα ακολουθήσουν, τα περιφερειακά που προχωρούν και αυτά σε ιδιωτικοποίηση, σε παραχώρηση σε ιδιώτες, καθώς επίσης έχει ιδιωτικοποιήσει και το μεταφορικό έργο. Αυτή είναι η πολιτική πανευρωπαϊκή η οποία ακολουθείται στα ζητήματα των αερομεταφορών. Βάζει ζητήματα αυτά σε θέματα ασφάλειας, βεβαίως. Βάζει ζητήματα σε θέματα ασφάλειας. Και το τραγικό δυστύχημα το οποίο έγινε στο Τόκιο είναι ένας προάγγελος αυτών των εξελίξεων από το μέλλον το οποίο θα δούμε. Η σύγκρουση των δύο αεροπλάνων κατά τη διάρκεια της προσγείωσης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς τονίζουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία η οποία διαχρονικά εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων, είναι σε βάρος των εργαζόμενων και είναι σε βάρος του λαού και της ασφάλειάς του. Και αντίστοιχη λογική διέπει το δεύτερο άρθρο της σύμβασης σε σχέση με την ενίσχυση της Aegean. Η κυβέρνηση τι λέει, τι ισχυρίζεται, η κυβέρνηση του κερδίσαμε 25 εκατομμύρια λέει παραπάνω. Γιατί τα 60 ήταν επιδότηση, μη επιστρεπτέα, και τα υπόλοιπα 60 ήταν οι αγορές των μετοχών και πήραμε 85 γι' αυτά. Τι θέλει να συγκαλύψει με αυτή τη λογική, ότι τα 120 εκατομμύρια που δόθηκαν ζεστά στην Aegean ήταν ακριβώς μια επιχορήγηση για να μπορέσει ακριβώς να διατηρηθεί και να μην χρεοκοπήσει την περίοδο της του lockdown. Αυτό δεν κάνει και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ήδη ακριβώς λογική. Και μάλιστα, συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει αυτή την πολιτική των επιδοτήσεων και τη συγκεκριμένη κίνηση της κυβέρνησης, γιατί ακριβώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της σε αυτή την κατεύθυνση κινείται. Και από αυτή την άποψη, μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι έχουν κρατικοποιηθεί μια σειρά επιχειρήσεις ζημιογόνες στο προηγούμενο διάστημα, γιατί αυτή είναι η επιλογή των άρχουσων τάξεων, να σώζουν και να κοινωνικοποιούν τις ζημίες των επιχειρήσεων και από την άλλη μεριά, όταν γίνονται κερδοφόρες, να τις ιδιωτικοποιούν για να ιδιωτικοποιήσουν τα κέρδη στους μετόχους, στους παλιούς ή νεότερους μετόχους, οι οποίοι θα ενταχθούν στα νέα επιχειρηματικά σχήματα. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς είμαστε καθαροί. Ότι συνολικά η κυβέρνηση υλοποιεί ως οδοστρωτήρας την πολιτική που εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου, βάζει σε προτεραιότητα τα δικαιώματα των επιχειρηματικών ομήλων, συνθλίβοντας τα δικαιώματα των εργαζόμενων και του λαού, και τα νομοσχέδια τα οποία θα φέρει το επόμενο διάστημα αυτή το χαρακτήρα έχουν. Όπως για παράδειγμα το νομοσχέδιο για τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, στο οποίο σήμερα είναι στο δρόμο χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και μαθητές, αντιτιθέμενοι στους σχεδιασμούς τους οποίους κάνει η κυβέρνηση για τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία θα οδηγήσουν στην περαιτέρω υποβάθμιση των δημόσιων πτυχίων. Και από αυτή την άποψη, αυτό το οποίο απαιτεί και το ΚΚΕ μαζί με τους χιλιάδες φοιτητές που βρίσκονται σήμερα στον δρόμο και τους μαθητές, είναι να αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και να μην έρθει για να συζητηθεί στη Βουλή. Από αυτή την άποψη, και ολοκληρώνοντας, η λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός δεν πρόκειται να έρθει από έναν δοσμένο συσχετισμό αρνητικό σε επίπεδο Βουλής, αλλά μέσα από την πάλη του ο ίδιος ο λαός θα μπορέσει να αποκτήσει ανάγκες ανακούφισης και για τα ζητήματα της ακρίβειας, να επιβάλλει λύσεις οι οποίες θα οδηγούν σε μια ανακούφιση στους εργαζόμενους και τα πλατεία λαϊκά στρώματα, και βεβαίως θα ανοίγει το δρόμο στη συνολικότερη ρήξη και ανατροπή. Διέξοδος από αυτή την κατεύθυνση δεν υπάρχει άλλη.